Περιμένουμε το πρώτο σφύριμα από τον Θεουλή με την Ομόνια στη σέντρα και το γύρισμα από τον Παπουλή προς τα πίσω στον Γιούστε. Ωραίο άνοιγμα προς το μέρος του Λοΐζου από τον Χαραλάμπους. Έστειλε απέναντι, κανείς δεν είναι εκεί. Κόψε ο Μπαλτέ από μακριά, επιχειρεί το σουτ, πέφτει ο Ουζόχο. Πασιρού. Χαραλάμπους έκοψε ωραία στον Παπουλή. Αμέσως το σουτ κοντράρι, μπάλα καταλήγει στον Μέγερια. Παλιά από τον Μαζάν, κόντρα η μπαλά. Ο Σάντος, τριπλάρει ο Σάντος. Να δούμε τι θα κάνει τελικά. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά που κάναμε αναφορά στο εκπληκτικό γκολ που πέτυχε σε βάρος του Απόλλωνα. Δείτε τον Σάντος πώς τριπλάρει. Οι δύο παίκτες της Ομόνιας αφήνει εκτεθειμένη ολόκληρη την άμυνα. Από την κλειστή γωνία νικά τον τερματοφύλακα Ουζόχο και σημειώνει το 1-0. Θα δώσει πολύ ωραία στον Παπουλή. Απλώνεται η Ομόνια στο γήπεδο και ο Παπουλής φτάνει έξω από την περιοχή και δίνει στον Ποντεάκ το γύρισμα για τον Παπουλή. 1-1. Η Ομόνια στο 60 λεπτό με τον Φώτη Παπουλή. Δούμε από το ξεκίνημα πόσο ωραία και γρήγορα αλλάζει η μπάλα. Ο Ποντεάκ δίνει την ασίστ στον Παπουλή. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Μέγερη. Αμέσως με το αριστερό το πλασέ στην απέναντι γωνία. Τώρα να εκτελεί το κόρνερ. Ο Τσέποβιτς στην κεφαλιά πάνω από την εστία. Τέλος λοιπόν εδώ στο Τσίριο. Με την ΑΕΛ και την Ομόνια να συμβιβάζονται στην ισοπαλία 1-1.